Καλησπέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε το σημερινό κάλεσμα. Είμαι ο Φώτης Νικόπουλος από την εταιρεία Vega Line, που είναι και η διοργανώτρια του έργου του δάσους Χριστουγέννου. Σήμερα εδώ θα σας παρουσιάσουμε το έργο μας και από εσάς περιμένουμε να ακούσουμε και τις απορίες σας, αλλά συγχρονούν και κάποιες ιδέες σας. Και αν μπορούμε δηλαδή μέσα στον χρόνο των πλέον απομένων, θα τις υλοποιήσουμε κιόλας. Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, να καλέσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Καραμπατζό, να μας πει δύο λόγια. Κύριε Δήμαρχε. Συνήθως το τελευταίο διάστημα αναζάμε και χαιρετίζουμε δυστυχώς κακά μαντάτα και για την χώρα και όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι σήμερα, την στενάχρονη κατάσταση σήμερα. Ας ξεκινήσουμε με έναν άλλο χαιρετισμό, πιο αισιόδοξο και πιο ελπιδοφόρο. Πριν από περίπου 1,5 μήνα, με επισκέφθηκε στο γραφείο του κ. Νικόπουλος με τους συνεργάτες του και μας πρότειναν να προχωρήσουμε έτσι σε κάτι πρωτοποριακό για την περιοχή μας. Θυμίζω ότι πριν από περίπου 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε έτσι μια ωραία συντροφιά, γεμάτη όπως και σήμερα η αίθουσα, να σχεδιάσουμε κάτι για το χωριό του Αηβασίλη μέσα στην πόλη, μέσα στο πάρκο. Έτσι. Δυστυχώς όμως αυτή η προσπάθεια δεν περπάτησε. Ξέρουμε ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και μάλιστα από ό,τι θυμάμαι είχε και μεγάλους, πολύ μεγάλους προϋπολογισμούς. Στα πλαίσια βεβαίως της συνεργασίας, γιατί σήμερα το κράτος βλέπετε ότι έχει αποσαρκωθεί, αποδιαρθρωθεί εντελώς. Το ίδιο και οι Δήμοι δυστυχώς δεν μας αφήνουν να λειτουργήσουμε όπως οραματιζόμαστε και όπως θέλαμε να λειτουργήσουμε. Γι' αυτό στην προσπάθειά μας το να δημιουργήσουμε πράγματα έτσι, και να διαμορφώσουμε διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης και προόδου σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, ξαναλέω, πρέπει να συνεργαζόμαστε και με τους ιδιωτικούς φορείς. Έτσι. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι ατιμία, δεν είναι παρατυπία, δεν είναι παρανομία. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς οι ιδιώτες τους στέλνουμε στο πύρο του εξώτερου. Γι' αυτό και στη χώρα μας δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν. Ανταποκριθήκαμε σε αυτή την πρόταση, πρόσκληση και τολμάμε όλοι μαζί όμως, έτσι μαζί και με την ΕΤΑ, την παλιά ΘΕΤ, παραχωρούμε το χώρο για ένα μήνα από τις 5 Δεκεμβρίου, παραμονή του Αγίου Νικολάου μέχρι και τα Θεοφάνεια, για ένα μήνα, ένα κομμάτι από το άσος του Αγίου Νικολάου για να προχωρήσουμε. Βέβαια είναι γνωστό περισσότερο σε εμάς και έχει λειτουργήσει σε άλλες πόλεις, σε άλλες περιοχές, ως χωριό του Αηβασίλη. Εμείς, η εταιρεία μάλλον, έτσι, σε συνεννόηση πάντα και στη συνεργασία, προτίμησα ένα διαφορετικό τίτλο, κάπως διαφορετικό διατυπωμένο, είναι το δάσος των Χριστουγέννων. Η επιτυχία, πιστεύω μετά από 3 μήνες με τα παιδιά που μιλήσαμε, γιατί πολλέ προσπάθειε που κάναμε, θα ακουμπήσει το έργο και πραγματικά θα πετύχουμε. Και θέλουμε την βοήθεια όλων. Και η σημερινή συμμετοχή όλων του κόσμου πραγματικά δείχνει ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα πετύχουμε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω την παρουσίαση για να θα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, γιατί καθημερινά τα δέχουμε. Το μόνο που πρέπει να παρακαλάμε τον ύψιστο να έχουμε χιόνια. Το λέω εδώ χιόνια πολύ. Λέω Φώτης, 1 μέτρο χιόνια μπορούμε να έχουμε. Θα είναι καλό. Λοιπόν, αυτά και καλή επιτυχία και καλή παρουσία. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Καρνέφα. Να προχωρήσουμε στην παρουσίαση και με την ευκαιρία να σας στηθούμε και όλοι. Η οργανώτρια εταιρεία λοιπόν είναι Vega Line. Ιδρυτικά της μέλη είναι ο κύριος Φώτης Μιχόπουλος, η κυρία Τέτα Γκυρκυπέλη και ο κύριος Άβας Ιατρού. Ιδρύθηκε το 2010 με αφορμή μια μεγάλη έβουση συμμετοχή που είχε σε εξειδικευμένο τέτοιο εξειδικευμένη τέτοια διοργάνωση, ήταν το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο που διοργάνωσε για πρώτη χρονιά το 2010 η Hell Expo στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μια διοργάνωση με πολλές ιδιαιτερότητες που δυστυχώς δεν είχε τίποτε από το φυσικό τοπίο που έχουμε τη δυνατότητα τώρα να αξιοποιήσουμε.
Ωστόσο, συγκέντρωσε πάρα πολλούς επισκέπτες, τους οποίους ευχόμαστε να συγκεντρώσουμε και εδώ και να πολλαπλασιάσουμε. Είναι σημαντικό να πούμε για την Vega Line ότι και οι τρεις επιχειρηματίες έχουν άλλες δραστηριότητες επιχειρηματικές επιτυχημένες και το κύριο κίνητρο για να προχωρήσουν στην ίδρυση της εταιρείας και στη συνέχεια σε συμμετοχή σε θεματικά πάρκα, με κύριο λόγο τα Χριστουγεννιάτικα, αλλά όχι μόνο εκεί, ήταν η αγάπη και το μεράκι τους για κάτι το οποίο να είναι ξεχωριστό, ποιοτικά αναβαθμισμένο, κάτι που νομίζω ότι όλοι το επιδιώκουμε και το μεράκι η αγάπη είναι το μόνος τρόπος να το πετύχουμε τις ημέρες που ζούμε. Από αυτό πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει άφθονο και στα μέλη της εταιρείας, αλλά και σε όλους όσους δουλεύουν σαν ομάδα κοντά τους, μας εμπνέουν αντίστοιχα και εμείς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Υπάρχει εδώ μια παρουσίαση ενός οργανογράμματος. Δεν θα μείνω πολύ, απλώς να δείτε λίγο το πώς είναι στημένη λειτουργικά η ομάδα μας. Υπεύθυνος του έργου είναι ο κύριος Μιχόπουλος, η κυρία Γκυρτιδέλη έχει το κομμάτι του συντονισμού και των οικονομικών. Ο κύριος Ιατρού είναι ο υπεύθυνος κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας. Στο κομμάτι της προβολής είναι η κυρία Κασπίλη που είναι δίπλα μου, η κυρία Μαυρουδή και εγώ, λέγομαι Τατιάνα Τούρνου. Στο κομμάτι της προβολής και επικοινωνίας εντάσσουμε την κυρία Παλάκα, η οποία είναι υπεύθυνη για τις ομαδικές επισκέψεις και τις επισκέψεις των σχολείων, που θεωρούμε ότι είναι ένα κοινό που αξίζει να στοχεύσουμε. Και στο κομμάτι του δημιουργικού είναι ο κύριος Τσαντήλης. Στο κατασκευαστικό κομμάτι και στο κομμάτι της λειτουργίας είναι η κυρία Σερβάνης και Παλάκας αντίστοιχα. Είναι υπεύθυνη για το πώς θα στηθούν, θα γίνουν οι κατασκευές, θα πληρούν τις προδιαγραφές που πρέπει και πώς θα στηθούν στο χώρο. Και υπάρχουν και δύο ακόμα βασικά στελέχη. Είναι ο κύριος Γιώργος Κοσμίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το φως, την εικόνα και τον ήχο στον χώρο, που πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας αυτής. Έχει δουλέψει κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό και σε όλα αυτά τα προηγούμενα θεματικά πάρκα και πιστεύουμε να χαρείται όλη τη δουλειά που θα κάνει. Και στο κομμάτι της σκηνοθετικής, σκηνογραφικής επιμέλειας και διακόσμησης, η κυρία Μαγδαλίνη Σίγα, και σκηνογράφος. Αυτό λοιπόν είναι το λογότυπό μας. Δεν θα σας πω πολλά περισσότερα γι' αυτό. Θα αφήσω την κυρία Κασπίρη που είναι και στο δημιουργικό για να το αναπτύξει. Να πούμε μόνο ότι ήταν σημαντικό για μας να διαφοροποιηθούμε, να είμαστε δάσος των Χριστουγέννων, γιατί αυτό είναι και η διαφορά μας από όλα τα υπόλοιπα. Θα πούμε ανταγωνιστικά, αλλά με την καλή έννοια, γιατί το κάθε ένα έχει κάτι άλλο να προσφέρει. Θεματικά πάρκα που υπάρχουν πια σε όλη την Ελλάδα, μεγάλα, μικρότερα, άλλα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του κοινού, άλλα όχι. Εμείς ευελπιστούμε να είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι το δάσος του Αγίου Νικολάου είναι έμπνευση από μόνο ότι εσείς το ζείτε εδώ πολύ περισσότερο από εμάς που ερχόμαστε σαν επισκέπτες. Είναι ένας μοναδικός χώρος. Δανειστήκαμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι από αυτό που υπάρχει στο site του Δήμου για την περιοχή. Είναι εντυπωσιακό. Έχει όλη τη φυσική ομορφιά και όλη τη δυνατότητα να διαμορφωθεί κάτι εκεί που να ενταχθεί ωραία στο περιβάλλον και να παραμείνει και εντυπωσιακό, αλλά και να δώσει και τη διαφορά, το γιορτινό κλίμα, το κλίμα των Χριστουγέννων, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε στο άρσος του Αγίου Νικολάου έναν μοναδικό χριστουγεννιάτικο προορισμό, αξιοποιώντας αυτή τη φυσική ομορφιά, σεβόμενοι όμως το περιβάλλον. Είναι σημαντικό ότι βεβαίως υπάρχουν κάποιες κατασκευές, οι οποίες είμαστε συνηθισμένοι να τις βλέπουμε, να είναι γιορτινές και υπάρχουν σε όλα τα πάρκα. Προσπαθούμε όμως γενικώς το κομμάτι της φύσης και του περιβάλλοντος, που νομίζω πια όλοι έχουμε μπει σε μια λογική να το σεβόμαστε και να το προστατεύουμε, να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας πάντα σε ό,τι κάνουμε από την κατασκευή, μέχρι το πώς θα λειτουργήσει το πάρκο, πώς αυτό θα μπορέσει, το δάσος θα μπορέσει να είναι καθαρό, να παραδοθεί και ακόμη καλύτερο από ό,τι το παραλάβαμε. Σαφώς, μετατρέποντας αυτό τον χώρο σε ένα δάσος Χριστουγέννων, δίνουμε στους επισκέπτες και μία άλλη διάσταση του χώρου και παράλληλα τους δίνουμε και ένα επιπλέον κίνητρο να επισκεφτούν ένα χώρο που πιθανόν ήδη να τον έχουν επισκεφτεί. Γιατί είναι ένας προορισμός που υφίσταται, επισκέψεις σχολείων αλλά και ατομικών επισκεπτών ήδη είναι πολλές. Έτσι τους δίνουμε έναν ακόμη λόγο να έρθουν ξανά στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και στην πόλη της Νάουσας. Και εκεί είναι και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας
του συγκεκριμένου έργου, γιατί ο σκοπός είναι να έρθει κανείς εκεί, αλλά να περιηγηθεί γενικότερα στην περιοχή και να διχαράξει ακόμη περισσότερο στο μυαλό του και την ίδια την πόλη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, ως ένα προορισμό που μπορεί να τον επισκέπτεται πιο τακτικά, με περισσότερες αφορμές και φυσικά και με την απολαβή υπηρεσιών που θα πάρει από τους επαγγελματίες της πόλης. Οπότε, κατ' επέκταση, είναι ένας επόμενος στόχος η εμπορική και η οικονομική ανάπτυξη της Νάουσας. Ο σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε ένα μαγευτικό σκηνικό που να μεταμορφώσει πραγματικά το δάσος. Έχει από μόνο του σημεία τα οποία είναι παραμυθένια. Η δική μας παρέμβαση θα είναι μικρή σε σχέση με αυτό που ήδη έχει κάνει η φύση, εναρμονισμένη μαζί της. Αυτό που θέλουμε είναι κανείς επισκεπτόμενος το μέρος αυτό, πέρα από το φυσικό τοπίο, να αισθάνεται ότι πραγματικά ζει σε ένα γιορτινό κλίμα, σε ένα κλίμα Χριστουγέννου, να εισπράττει αυτό που όλοι έχουμε ανάγκη να εισπράττουμε αυτές τις μέρες και να έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί, πέρα από τις εγκαταστάσεις που εμείς θα δημιουργήσουμε για την ψυχαγωγία και την υποδοχή των επισκεπτών εκείνη την ημέρα και σε όλη την υπόλοιπη έκταση. Για μας τα δυνατά σημεία του συγκεκριμένου χώρου, και είναι και ο χώρος που, ο λόγος που επιλέξαμε να κάνουμε την πρότασή μας στον Δήμο Νάουσας, είναι η διαφοροποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, όπως είπαμε, οι ποιοτικές κατασκευές και τα προσεγμένα και πρωτότυπα σκηνικά που σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε. Έχουμε και τον πρώτο μας επισκέπτη, νομίζω, είναι. Και επίσης και η δυναμική του χώρου για επίσκεψη, που όπως είπαμε προχωρά πέρα από τις δικές μας εγκαταστάσεις, στα 60 στρέμματα που συνολικά επεκτείνεται το άρισος. Το θεωρούμε ως εκ των ουκάνετ να παραχωρήσουμε οικίσκους σε φιλανθρωπικά σωματεία και συλλόγους για να προβάλλουμε ένα μανιταρός που το θα σε σώσει σε ένα Θέλει να τα ζήσει, να τα ακούει, δεν θέλει. Λογικό, από λόγια που έφτιαξε. Βεβαίως να δώσουμε δυνατότητα στους συλλόγους όλους αυτούς να δείξουν το έργο τους, αλλά και να έχουν και κάποιο όφελος να αυξήσουν τους πόρους τους από την πώληση δικών τους προϊόντων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η εταιρεία Vega Line ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Δήμου να υπάρξει και ένας χώρος ψυχαγωγίας μέσα στην Νάουσα, στο πλακόστρωτο της Νάουσας, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σημαντικό και για τους εμπόρους, τα καταστήματα, τους επιχειρηματίες της Νάουσας, το κλίμα να παραμείνει γιορτινό και μέσα στην πόλη, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Οπότε είναι κάτι που βεβαίως δεν είναι το σημαντικό σημείο ανάπτυξης του project για μας, αλλά ανταποκριθήκαμε προκειμένου να μην στερήσουμε από την πόλη αυτό το πλεονέκτημα. Εδώ σας παρουσιάζουμε έναν αρχικό σχεδιασμό του χώρου για το πώς σκεφτόμαστε να είναι στημένος. Είναι τα διάφορα στοιχεία του χώρου, υπάρχει το fun park με τα διάφορα παιχνίδια, κάτι που ήθιστε. Κατά μήκος του μονοπατιού, αμέσως περνώντας τη γέφυρα από το ξενοδοχείο, που νομίζω ξέρετε όλους τους χώρους, θα εξαπλώνονται οι εμπορικοί οικίσκοι. Υπάρχει χώρος για να μπουν πολλοί, αυτό εξαρτάται και από εσάς. Υπάρχει ένας χώρος στον οποίο θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες των δημιουργικών εργαστηρίων, όπου θα έχει ως κεντρικό σημείο το πέτρινο, που είναι και ο χώρος εστίασης. Εκεί θα είναι και μια πολύ ωραία φάτνη και ένα από τα μανιταρόσπιτα που είναι το σήμα καλαπεθέν του συγκεκριμένου διοργάνωση και μας διαφοροποιεί και από τις άλλες, πρέπει να πούμε. Θα υπάρχει και ζαχαρογειτονιά, όπου αντίστοιχα θα γίνονται κάποιες δράσεις και θα υπάρχει και το αντίστοιχο αισθητικό περιβάλλον. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε το σημαντικό, το σπίτι του Άι Βασίλη, το οποίο το σχεδιάζουμε και ελπίζουμε να ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Θέλουμε να είναι ένας χώρος ο οποίος θα είναι μεγάλος, φιλόξενος. Τα παιδιά θα μπορούν να περιπλανηθούν εκεί, να μπουν σε αυτόν τον κόσμο. Το Άι Βασίλη, να στείλουν το γράμμα τους με τις ευχές τους, να φωτογραφηθούν, γενικά να απολαύσουν αυτό που έχουν στο όνειρό τους για τον Άι Βασίλη, ο οποίος θα τους περιμένει στο τζάκι και στην αγκαλιά του. Εδώ σας δίνουμε έναν σκελετό του εμπορικού οικίσκου όπως έχει σχεδιαστεί. Βεβαίως αυτό είναι μόνο σκελετός που δεν υπάρχει η διακόσμησή του.
θα είναι η οροφή του χιονισμένη. Σκεφτείτε ότι όλο αυτό θα είναι ενταγμένο μέσα σε ένα περιβάλλον φορτίνο, οπότε αντίστοιχα θα είναι και η διακόσμηση. Οι διαστάσεις του, να πούμε ότι είναι 2,5 επί 3, είναι ένας χώρος ικανός για να φιλοξενήσει, από ό,τι έχουμε δει και από την εμπειρία μας, την οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα κρίνεται, κατά πλειοψηφία μπορεί. Και είναι αρκετά λειτουργικός και είναι και σε ένα μέγεθος που δεν προσβάλλει την αισθητική του χώρου. Δηλαδή είναι καλύτερα να είναι πολύ μικρή η κίσκη από το κάποιες μεγάλες ογκώδεις κατασκευές που θα αλλοιώσουν ενδεχομένως την εικόνα που θέλουμε να έχει το δάσος. Να περάσουμε στο κομμάτι της επικοινωνίας. Εδώ θα αφήσω την κυρία Κασπίρη να σας πει περισσότερα, που ξέρει, κυρίως για το κομμάτι του τουρισμικού. Αντωνία. Καλησπέρα και από μένα. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το λογότυπο, από το όνομα που δόθηκε σε όλο αυτό το εγχείρημα και κατά κύριο λόγο το παρουσιάστηκε, είναι το δάσος των Χριστουγέννων. Ήταν δύο βασικά τα κριτήριά μας που αποφασίσαμε το όνομα να είναι αυτό. Το πρώτο είναι το μέρος που διαδραματίζεται όλο αυτό το εγχείρημα και είναι το δάσος ουσιαστικά. Στον κόσμο δεν λέμε κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω, παρά αυτό που είναι. Όλοι ξέρουν το δάσος του Αγίου Νικολάου και κατά κύριο λόγο εμείς που δεν είμαστε και εδώ από την περιοχή, όλοι το ονομάζουμε δάσος. Δεν λέμε το άλσος, λέμε το δάσος. Το πρώτο κριτήριο ήταν αυτό. Το δεύτερο βασικό κριτήριο ήταν ότι νομίζουμε ότι ακόμα και ο Άγιος Βασίλης δεν ξέρει ποιο είναι το χωριό του από τα τόσα χωριά χριστουγεννιάτικα που έχουν δημιουργηθεί. Έχουν γίνει πολλά τέτοια project με τα χωριά του Άγιου Βασίλη και εμείς φέτος θέλαμε να του προσφέρουμε ένα δάσος με την ιδιαιτερότητά του και με έναν τελείως πρωτότυπο τρόπο, γιατί θα είναι και πολύ πολύ ιδιαίτερο και το σπίτι του, παραμυθένιο. Και στη συνέχεια θέλαμε ουσιαστικά να μετατρέψουμε το δάσος που γνωρίζουν όλοι και όσοι το έχουν επισκεφθεί και όσοι πάλι όχι, να δουν το κομμάτι που γνωρίζουν χριστουγεννιάτικο. Παραμυθένιο, μαγικό, να προσφέρουμε, που είναι ουσιαστικά και για μικρούς και για μεγάλους το νόημα των Χριστουγέννων, ένα παραμύθι. Είναι μανιταρόσπιτα, είναι στοιχεία που μπορείς να βρεις στη φύση, αλλά διακοσμημένα όλα και μεταμορφωμένα με χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα. Κατά κύριο λόγο, ζωάκια, σκιουράκια, καλυκατζαράκια, γιατί έχει και όλο αυτό το ονειρικό κομμάτι. Έτσι θέλουμε να παρουσιάσουμε και να ζήσει και όλος ο κόσμος το δικό μας χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Και με βασικό σύνθημα που παίζει όλο, θα είναι το κυρίαρχο μας σύνθημα, είναι πολλές εκπλήξεις κρύβει το δάσος. Θα ξεπετρώνουν πουλάκια στα κλαδιά με σκουφάκια χριστουγεννιάτικα, θα ξεπετάγονται καλυκατζαράκια από γωνιές των δέντρων. Και τελικά δεν θα πούμε άλλα, γιατί όντως δεν θα είναι εκπλήξεις. Πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτά είναι κάποια δείγματα από το δημιουργικό, κάποια από τα πρώτα δείγματα, η αφίσα. Θα περάσουμε λίγο το έντυπο που θα έχει και μια κοπτική μορφή του μανιταριού, γιατί καθώς είπαμε, το βασικό στοιχείο που θα υπερισχύει θα είναι, αυτό μπορούμε να το πούμε γιατί θα φανεί άλλωστε, τα μανιτάρια που θα δώσουν τελείως χρώμα διαφορετικό. Προσπαθήσαμε να σεβαστούμε όσο γίνεται το φυσικό περιβάλλον, να μην χρησιμοποιήσουμε στολίδια, γυάλινες μπάλες, ήδη τα τόσο όμορφα δέντρα. Δεν προσπαθήσαμε να τα κάνουμε όπως το σπίτι μας χριστουγεννιάτικα. Προσπαθήσαμε όμως άλλα στοιχεία, όπως είπαμε, ζωάκια, πουλάκια, σκυλάκια, ό,τι επιτρέπει το φυσικό περιβάλλον, όλα αυτά να τα μεταμορφώσουμε σε χριστουγεννιάτικα. Αυτό. Εδώ πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές όταν βλέπουμε ένα δημιουργικό δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Εμείς για να καταλήξουμε στο μανιτάρι, το οποίο όταν το βλέπεις τελικά είναι και προφανές, γιατί λες «ΟΚ, το δάσος έχει μανιτάρια», χρειάστηκε να σκεφτούμε αρκετά για να βρούμε ένα στοιχείο που θα είναι παραμυθένιο, που μπορεί να ενταχθεί μέσα σε ένα χριστουγεννιάτικο κλίμα, αλλά που και να μπορεί χρωματικά να κάνει αντίθεση μέσα στο δάσος και να ξεχωρίσει, χωρίς να απαιτεί μεγάλες και ιδιαίτερα παρεμβατικές κατασκευές. Οπότε... Όπως επίσης να προσθέσω, το κόκκινο το κάνει από μόνο του χριστουγεννιάτικο. Να πούμε λίγα λόγια για την επικοινωνία του
του συγκεκριμένου έργου. Εμείς εδώ πρέπει να σας πω ότι εφαρμόζουμε μια τακτική αρκετά καινοτόμα και κουραστική για μας, αλλά νομίζω ότι αποδίδει περισσότερο τελικά. Επιδιώκουμε να μην δαπανούμε budget σε διαφήμιση πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό είναι κάτι κόντρα στην ιδιότητά μας. Θέλω να πω ότι συνήθως δαπανώνται ποσά στη διαφήμιση για να γίνει κάτι γνωστό. Εμείς όμως προτιμούμε τα ποσά, τα μεγάλα κονδύλια, επειδή τα μέσα απαιτούν μεγάλα κονδύλια, να δαπανηθούν ειδικά για την πρώτη χρονιά στο να στηθεί το project αυτό σωστά. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω το ξέρετε όλοι, ο κόσμος που θα έρθει εκεί και θα μας τιμήσει με την παρουσία του, να φύγει έχοντας μια ωραία ανάμνηση, μια ωραία εικόνα και να λειτουργήσει περισσότερο αυτό που λέμε το στόμα με στόμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα απέχουμε από τα μέσα, καθώς είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο. Είναι κάτι που έχουμε χρησιμοποιήσει και τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλη μας η ομάδα είχε συμμετοχή και στα Χριστουγεννιάτικα βάθια της ΕΛΕΞΠΟΥ και στις Αθήνα, στο αντίστοιχο που έχει στηθεί στο γήπεδο του μπάντμιντον. Να έχουμε τη συνδρομή του τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου κλπ. Μέσα από χορηγίες επικοινωνίας, δίνοντας εμείς ως αντάλλαγμα ενδεχομένως κάποιες παροχές στα μέσα, οι οποίες όμως δεν θα είναι εις βάρος της διοργάνωσης. Θεωρούμε ότι αν γίνει μια πολύ καλή δουλειά και βοηθούν και οι συνθήκες πάντα, γιατί πολλές φορές δεν βοηθούν, θα έρθουν μόνο τους τα μέσα για να δουν αυτό το ωραίο έργο που έχουμε στήσει. Οπότε κινούμαστε με αυτήν την λογική. Τα social media είναι σε μεγάλη ανάπτυξη, το Facebook και όλα τα αντίστοιχα δίκτυα, οπότε αυτά είναι ένα πολύ βασικό όχημα για μας και χαμηλού κόστους, που είναι και αυτό σημαντικό, γιατί αποκτούμε μια πάρα πολύ μεγάλη προβολή και επικοινωνία και διείσδυση σε πολλά κοινά, που είναι και αυτό κάτι που μας ενδιαφέρει, όμως με μηδαμινό κόστος. Η δημιουργία της ιστοσελίδας φυσικά του δάσκου Χριστουγέννων είναι σημαντικό. Η σύνδεσή μας με διάφορες ιστοσελίδες στις οποίες οι πιθανοί επισκέπτες μας μπορούν να κάνουν την πρώτη επίσκεψη, του Δήμου και σε όποιες άλλες. Και βεβαίως η υπαίθρια διαφήμιση που είναι κάτι που λειτουργεί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, με αφίσες και banners, όχι μόνο στην περιοχή της Νάουσας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή όπου αυτό είναι εφικτό και νόμιμο. Γιατί ο στόχος δεν είναι να προσεγγίσουμε μόνο τον Δήμο της Νάουσας, ο οποίος θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως αγαπώντας το δάσος θα βρεθεί κάποια στιγμή εκεί, αλλά να μαζέψουμε κόσμο από τις γύρω περιοχές από όσο γίνεται πιο μακριά. Μεγάλη βαρύτητα δίνουμε και σε αυτό που λέγεται έμεση προβολή. Δελτία τύπου τα οποία φεύγουν σε εβδομαδιαία βάση, ρεπορτάζ και αφιερώματα και για τις επιμέρους δραστηριότητες του δάσους, newsletters τα οποία αποστέλλονται σε μία λίστα ηλεκτρονικών παραληπτών η οποία συνεχώς επικαιροποιείται και αυξάνεται και στοχευμένες αντιποδιανομές είτε σε κοινό που είναι μαζικό, που το βρίσκουμε συγκεντρωμένο μαζικά σε αστικά κέντρα, σε πλατείες, σε κεντρικά σημεία άλλων περιοχών, αλλά και σε ειδικό κοινό όπως είναι τα σχολεία. Ειδικά για τα σχολεία, όπως σας είπα, υπάρχει σε εμάς ένα τμήμα το οποίο ασχολείται μόνο με αυτά, για ενημέρωση και ενδεχομένως και κλείσιμο κάποιων ομαδικών εκδρομών. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της προώθησης μέσω των τουριστικών πρακτορείων, όπου εδώ υπάρχει και η μεγάλη συνδρομή της ΕΤΑ, με επαφές με όλους τους τουριστικούς πράκτορες οι οποίοι γνωρίζουν την περιοχή, προκειμένου να πούμε το καινούριο δεδομένο που έρχεται για τη συγκεκριμένη περιοχή και να κινητοποιήσουμε το κοινό το πελατειακό κοινό των τουριστικών πρακτορείων για να μας επισκεφθεί. Έχουμε δημιουργήσει κάποια χορηγικά πακέτα χορηγού και υποστηρικτή. Πρέπει να πούμε ότι αυτά είναι αρκετά ευέλικτα, υπάρχουν κάποια κόστη τα οποία είναι αρχικά, αλλά συνήθως φροντίζουμε να προσαρμόζουμε και τα κόστη αλλά και τις αντισταθμιστικές παροχές ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης που θέλει να μας στηρίξει. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο συνέργειας και ανταλλαγής, μπορεί να γίνει και σε επίπεδο καθαρής χορηγικής υποστήριξης, όπου οποιοδήποτε χορηγός ή υποστηρικτής, αναλόγως με τη συμφωνία που θα κλείσουμε, θα έχει προβολή σε όλο το επικοινωνιακό υλικό, το οποίο είναι σημαντικό, πρέπει να το πούμε αυτό, δίνεται βαρύτητα δηλαδή στην έμεση προβολή, είναι σημαντικό, στην αφίσα, στο flyer, στο banner,
στα εισιτήρια των παιχνιδιών και στις προσκλήσεις κουπόνια και για το κοινό που περιμένουμε να μας επισκεφτεί εκεί. Βεβαίως όλη την ηλεκτρονική παρουσίαση του project. Στα ΜΜΕ, όπου αυτό είναι εφικτό και νόμιμο επίσης και δυτική, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Και βεβαίως υπάρχει και ο ίδιος ο χώρος, όπου εκεί μπορεί να αναπτύξει οποιοσδήποτε χορηγός υποστηρικτής την προωθητική του δράση, με τον τρόπο που το επιθυμεί και πάντα στο πλαίσιο λειτουργίας του χώρου. Βεβαίως, σήμανση, ενδεχομένως κάποια προωθητικά στάν, ενδυποδιανομές ή ό,τι άλλο ο καθένας θεωρεί ότι θα αποτελούσε μια ελκυστική παροχή, προκειμένου να υποστηρίξει το συγκεκριμένο έργο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το κομμάτι της χορηγικής υποστήριξης, όπως και το κομμάτι της εμπορικής υποστήριξης στους οικίσκους, αποτελεί μεγάλο θέμα για το project, καθώς η πρώτη χρονιά είναι αυτή η οποία λειτουργεί πιλωτικά. Περιμένουμε να δημιουργήσουμε κάτι μεγάλο, το οποίο όμως θα μεγαλώνει και χρόνο με τον χρόνο, και αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει από ένα μόνο. Είναι σημαντικό ότι περιμένουμε εδώ την υποστήριξη, όπως και τις απόψεις, όπως είπε ο κ. Νικόπουλος, του εμπορικού κόσμου και του κοινού της Νάουσας, για το πώς αυτό μπορεί να αναπτυχθεί, αλλά και πώς εσείς το φαντάζεστε. Αν δηλαδή σε αυτό που εμείς έχουμε οραματιστεί έχετε να προσθέσετε, να διορθώσετε, να διαμορφώσετε κάτι διαφορετικά προκειμένου να γίνει ολότερο και κατά την άποψή σας αποδοτικότερο για την Άωσο και για σας, είμαστε παραπάνω από πρόθυμοι να το ακούσουμε. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε τον Δήμο της Άωσος και τον κύριο Δήμαρχο για την υποστήριξή του. Είναι σημαντικό μια ιδιωτική εταιρεία να έχει την υποστήριξη των φορέων μιας περιοχής, όπως επίσης και την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Νάουσας, τον Εμπορικό Σύλλογο που επίσης μας βοηθά με ενημέρωση και στήριξη. Εσάς, όλους, να σας πούμε ότι περιμένουμε τις απόψεις σας και τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Δήμο Αντωνιάδη, που μας έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής πολύ στο κομμάτι του πώς αυτό μπορεί να προβληθεί και στα τουριστικά πρακτορία, αλλά και σε ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι που όσον αφορά την ίδια διοργάνωση. Και καθώς επίσης και τον κύριο Δημήτρη Μάντσιο, το Χοτέλες Περίδας, για την χορηγική του συμμετοχή. Να σας ευχαριστήσουμε και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τις ερωτήσεις και τις απόψεις. Τι έγινε εδώ για το μόνο. Ή έχετε πολλά να πείτε και δεν μας τα λέτε, όμως τα κρατάτε έκπληξη, έτσι μεγάλα. Δεν μας άρεσε. Πολύ ωραία απλά, δεν είναι. Σε σχέση με τα καταστήματα, λίγο να πείτε, κατασκευές μου περισσότερα, στο σημείο αυτό θα είναι, πώς μπορεί κάποιος να είναι και δεν θα πηγιάσει, με ποιο τρόπο θα φτάσει. Όπως προαναφέραμε, η χρεωτικότητά τους είναι 2,5 επί 3. Τους είδατε λίγο πώς ανοίγει το πράγμα. Συγχρόνως, ας πούμε, ότι ανάλογα με την επιχείρηση η οποία θα ενταχθεί μέσα σε αυτό, ελύσεται κιόλας όσον αφορά τα παράθυρα, την πρόσβασή του γενικά. Όσον αφορά το κόστος, είναι ένα κομμάτι το οποίο το μελετήσαμε σε μεγάλο βαθμό. Εμείς, σαν εταιρεία φέτος, όσον αφορά τους οικίσκους, δεν θα προσκοπούμε στο να κερδίσουμε κάτι. Όπως διαμορφώνεται αυτός ο οικίσκος, όλος, και αυτά μπορείτε να διασταυρώσετε και με κάποιους άνθρωπους που έχουν μιλήσει, κάποιες προσφορές, μόνο κοστολογικά, πάει γύρω στα 1.500 ευρώ. Και το πήγαμε στις 2.000, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχει και η παροχή του ρεύματος, υπάρχει η παροχή καθαριότητας για όλο το χώρο, το οποίο καθώς και η φύλαξη. Κοιτάξαμε δηλαδή και πήγαμε κοστολογικά ακριβώς, για να υπάρχει συμμετοχή και όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή στους οικίσκους, τόσο προδιαθέτει περισσότερο και την επιτυχία του πάρου. Θα υπάρχει θέρμανση. Όχι, θέρμανση είναι δικό σας θέμα.
Θα γίνει στις 10 η ώρα το πρωί. Και εμείς βάλαμε σαν ώρα κλεισίματος γύρω στις 8 η ώρα που επειδή δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δουλέψει μέσα εκεί πέρα βασικά το δάσος να δούμε τις αμοιβές του όσον αφορά το κρύο και αυτά όλα που λαμβάνουμε. Για μας και για τους επαγγελματίες όλους μα κάνει να πάει και μέχρι στις 9 και στις 10 και στις 11. Εμείς δεν έχουμε, δηλαδή σαν διοργανωτές δεν θα λέμε 8 η ώρα κλείνει και το πάρκο να είναι γεμάτο. Μακάρι να είναι γεμάτο και όλοι εκεί πέρα μαζί θα μείνουμε να δουλέψουμε. Λοιπόν, για να ρωτήσατε, η τροφοδοσία θα γίνεται τις προηγούμενες ώρες και στα γέννα που θα ανοίξει το πάνω. Τις προσπάσεις αυτές θα τις συνοηθούμε προς τα γέννα με εκτός οικίας προς. Λίγο τη διάταξη αν θέλεις φώτη να πεις το εφέλιχο, πώς θα δώσεις. Την διάταξη είναι αυτό. Τα μαγαζάκια, ας πούμε, τα πόσα να είναι παιδί και τι. Αυτά είναι ίσω παιδιά, είναι δεύτερο λίγο. Από εδώ μεριά από το ποτάμι υπάρχουν. Αυτά είναι του Δήμου, δεν έχουν καμία σχέση με την εταιρεία. Μιλάμε για μέσα στο ποτάμι τώρα που θα ξεκινήσει. Να κατάλαβα καλά να φέρεις εσύ δύο στα παλιά τα μερίδια. Για να ξεκαθαρίσω φώτιο, συγγνώμη. Μπράβο, ναι, και δεν έλεγα να φέρεις εσύ. Είναι αυτή τη στιγμή πριενικεσμένα, θα είναι οι κάτοικοι αυτοί που τα έχουν και κανένα άλλο δεν είχε έτσι την στιγμή. Αφού είναι που κάνουν το συμφωνητικό με την εταιρεία. Και μάλιστα είπαν, θα υπάρξουν τα 2 ή τα 3. Στην αρχή, κάναμε 3 μήνες έχουμε το συζητάμε μαζί με τις αρχίσεις της πορείας. Δεν υπάρχουν μόνο τα 2, 3 περίπτωρα θα είναι ανοιχτά. Γιατί το Γενάρη μετά τα φώτα και αυτά θα μετακινηθούν επάνω. Δεν θα υπάρχουν εκεί αυτό το χάρι, το παρτάρι που έτσι που λέω να πω. Παρτάρι δεν είναι καλά. Θα σας πω και γι' αυτό. Να απαντήσω πρώτα στη διάταξη των οικίσκων. Όπως βλέπετε εδώ πέρα το χώρο, εκεί που βρίσκεται το λογότυπό μας, το δάσκο του Σουγέννου. Είναι τα τρία γεφύρια, θα πείτε κάτω, έτσι. Το αριστερά είναι το κεντρικό τσιμέντινο γεφύρι, έτσι δεν είναι τότε. Ναι, ναι. Από εκεί είναι το ξύλινο εδώ το μεσαίο, ναι, ναι. Και το άλλο το ξύλινο πάνω. Το πέτρο, και ο πέτρο είναι εκεί που γράφει πέτρινο. Το πέτρινο είναι ο χώρος που είναι το πέτρινο το χτίρι. Ακόμα δεν θέλετε τίποτα. Θέλετε να το γυρίσουμε. Είμαστε εμείς. Είστε όχι μόνο εσείς και το γραφείο, αλλά δεν είστε. Θέλω να σας ρωτήσω. Το πέτρινο γεφέρι το οποίο ελάτε πάνω, όχι θέσεις επάνω. Εδώ που λέμε πέτρινο, είναι το πέτρινο το κτίριο το οποίο ήδη βρίσκεται απέναντι από το ξενοδοχείο. Δεν θα οριοθετηθεί, αλλά περίπου η διαδρομή μας είναι έτσι. Εδώ μέσα, εδώ κάτω. Οι οικίσκοι θα αναπτυχθούν από εδώ. Γίνεται έντονο το πάρκο μας από εδώ. Από εδώ από τη στιγμή που θα ανεβείτε, που θα ανεβείτε πάνω στην κέφυρα, θα καταλάβετε ότι βρίσκεστε κάπου αλλού. Λοιπόν, οπότε μην υπολογίζετε ότι υπάρχουν οικίσκοι, γιατί ξέρω πώς σκέφτεται. Πολύ συγκεκριμένες λίγο πολύ ξέρω πώς σκεφτόμαστε όλοι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν οικείς και δανείς που θα είμαι εγώ που θα... Όλοι θα είναι έτοιμοι. Στείνεται έτσι το πάρκο που κανένας εδώ δεν θα υπάρχει να σκεφτεί να ζηλέψει κάτι από τον άλλο. Θα είναι δηλαδή όλα μαζί. Θα είναι στη σειρά. Ναι, θα είναι στη σειρά. Οι αποστάσεις θα εξαρτηθούν από εσάς. Πόσο θα είναι. Εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι διοργανωτικά εάν πιάσουμε, αν πάμε γύρω στους 25 οικίσκους, να υπολογίζετε ότι το ΠΑΠ αυτό θα λειτουργήσει η ΕΣΑΗ. Εδώ είναι που
συναντηθεί όλους σας. Το κόστος που είπατε αφορά μίσθωση ή αγορά του οικίσκου? Το κόστος αφορά τη μίσθωση. Ότι έγινε καμία συζήτηση με τον Δήμαρχο για το κόστος. Καμία συζήτηση με τον Δήμαρχο να μειώσει λίγο για να κατεβεί το 2000. Έγινε κάποια κουβέντα με το Δήμο, εννοώ. Εμείς δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι τέτοιο από το Δήμο. Γιατί έχετε δίκιο, έχει. Νικιάζεται τη στιγμή. Σου το νικιάζετε. Εδώ όλοι επιχειρηματίες είναι και παραγωγή. Ας κόψει κάτι ο Δήμος από το ενίκιο του για να πέσει το κοστολόγιο. Για το θέμα του ενίκιου, νομίζω ότι αναθέθηκε ο Δήμαρχος που θα πάει. Δεν θέλω να πάρω τη μερίδα του Δήμου και να φέρω στην αναλύση του οικίσκου. Ναι. Και ο κύριος αναφέρεται στο ότι από το ενίκιο που φέρνει ο Δήμαρχος να κόψει. Ο Δήμος μου πει, όχι ο Δήμαρχος, ο Δήμος. Άλλο Δήμαρχος, άλλο Δήμος. Εντάξει. Εντάξει. Είπαμε. Να περνήσω λίγο τα. Εγώ θα σας πρότεινα κάποια πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι η καιρή είναι αρκετά δύσκολη. Εάν θα μπορείτε, και όσοι θέλετε, μπορείτε να παίρνετε πάνω από δύο άτομα έναν οικίσκο. Μια πρόταση που κάνουμε εμείς. Λοιπόν, να μοιράζεστε, το κόστος λοιπόν, και το χώρο. Τώρα για κάποιες επιχειρήσεις που είναι πιο μικρές. Υπάρχει διαφορετικό κομμάτι με τα ζαχαρολικά και αυτό των ζαχαροπλαστείων και λοιπόν και η κίσκη ήταν κάτι άλλο. Δηλαδή στους οικίσκους δεν υπάρχει ζαχαροπλαστείο και υπάρχει ζαχαροπλαστείο. Αυτό εδώ πέρα είναι ζαχαρογειτονιά που λέμε, αναφέρεται το αισθητικό κομμάτι πιο πολύ δηλαδή του. Δεν θα αναπτυχθεί εκεί πέρα, ας πούμε, μια. Δεν θα κάνουν καμία γειτονιά τεράστια. Όχι, σαν εμπορικό αντικείμενο, ας πούμε. Σαν γειτονιά. Θα είναι εμπορικό αντικείμενο της εταιρείας ή. Αν θα είναι σε αυτή τη γειτονιά, άνθρωποι θα ασχοληθούν με τα ζαχαρολικά, τα γλυκά. Όχι, η κίσκη είναι η εμπορική. Η κίσκη είναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή χαρακτηρισμό με τα εμπορικά. Απλά τώρα τι γίνεται, έτσι, σύμφωνα με τις συμμετοχές και με όλα αυτά που θα υπάρχουν, ίσως υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις για την καλλιστησία του πάγου, έτσι. Μόνο εκεί. Αλλά βασικά. Είναι εμπορικό σημείο δηλαδή αυτό το. Πουλάει προϊόντα δηλαδή. Ναι, είναι μόνο στην. Αυτό είναι εμπορικό. Θα έχει και ζαχαρωτά. Το πλέον και ζαχαρωτά. Μόνο ζαχαρωτά. Αυτό είναι ένα σημείο που πλέει μόνο ζαχαρωτά. Το οποίο το εγγραφεί η εταιρεία. Το οποίο έχει η εταιρεία σας, αυτό το λάθος. Υπάρχει συνεργάτης ο οποίος θα ασχοληθεί σε αυτό το λάθος. Και οι κίσκοι και το τι μπορούν να πουλάνε, ένα το αντικείμενο του συμβολικού όπως την εταιρεία. Ωραία, ας πάρουν όλοι οι κίσκοι να πουλάνε ζαχαρωτά. Να την πει λέει. Οι κίσκοι τι μπορούν να λένε, τι διάθεση μπορούν να λένε, και ζαχαρωτά και ένα και ήδη το θυμό. Εμπορικά, τι δεσμεύσεις υπάρχουν. Από κρασιά, από κουβέρτες, τοπικά προϊόντα. Τι δεσμεύσεις υπάρχουν, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πανηγύρι, έτσι. Όχι ότι δεν θέλουμε να βάλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι και εδώ μέσα για να πουλάει παπούτσια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι ανάλογο για εδώ μέσα. Μπορεί να πουλάνε χριστουγεννιάτικα ήδη, παραδοσιακά τρόφιμα, γλυκά, προϊόντα γενικότερα. Ό,τι παραδοσιακό υπάρχει, και κρασιά. Δηλαδή, εσείς έχετε ένα θέμα εδώ πέρα με τα κρασιά. Και πολύ ζωτικό πράγμα, δηλαδή αν το δείτε, είναι οποίοι δεν ξέρω πώς μπορεί να το δείτε, ένα πολύ ζωτικό θέμα να αναδείξετε από εδώ μέσα τα εινοποιία σας. Λοιπόν, εμείς είμαστε διαθέσιμοι να καθίσουμε και να το δούμε και πώς μπορούμε να το προβάλλουμε όλο αυτό το πράγμα. Όσον αφορά τα. Από εκεί και πέρα μπορούν να δουν φόβη ζού,
παιχνίδια, αξεσουάρ, ναι. Ήδη του έχουν το σκι, κασκόλ, τέτοια θέματα. Μπορεί και κάτι να είναι και κάτι το οποίο δεν έχουμε σκεφτεί εμείς και μπορεί να είναι κάτι εσείς, έτσι. Θα έχει περιορισμό το κάθε είδος, ας πούμε. Κρασιά πρέπει να πάμε με 10 περίπτερα, κρασιά που πάμε με 10 περίπτερα. Τα κρασιά για μένα είναι ελεύθερα, έτσι. Ναι. Γιατί είναι... Στο δικό μου αντικείμενο, ας πούμε, έτσι. Στο να πάρω σε αντικείμενο. Εκείνο το οποίο σκεφτήκαμε και είδαμε είναι το εξής όσον αφορά. Γιατί το θυμάμαστε. Δεν έχουμε ανοίξει, δεν έχουμε απαιτηθεί σε άλλες πόλεις καθένα τίποτα, ούτε μιλήσουμε μαζί σας, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά το γλύκι με, με τους αυτοποιούς και γενικά σε όλες τις δραστηριότητες, σε όλα τα εμπορικά, έχουμε πει να μπουν μέχρι δύο κάθε τα οποία δύο τώρας είναι απαραίτητα για να καλύψουν και το πάνω. Δεν μπορεί δηλαδή και απάνω παράδειγμα να είναι ένας αρτοποιός και όλο το πάρκο το υπόλοιπο να μείνει χωρίς αρτοποιό και θα μπουν με τέτοια σειρά ένας πιο κάτω, άλλος πιο πάνω για να μπορεί να καλυφθεί και το πάρκο. Να μην έχουμε και παράπονα και από τον κόσμο ότι α, έχει μόνο ένα εκεί πέρα πάνω, ποιος πήγε, ποιος έκανε, ποιος έλεγε. Πάντως, αν με επιτρέπετε από την εταιρεία μας από τα προηγούμενα πάρκα, έχουμε δει ότι συχνά διαφορετικοί επιχειρηματίες που τα περίπτερά τους με το ίδιο τρόπο που το ένα δίπλα στο άλλο, δεν λειτουργούσαν οπωσδήποτε ανταγωνιστικά. Πολλές φορές λειτουργεί προσθετικά. Δηλαδή, μαζί με τον ένα δουλεύει και ο άλλος. Δεν λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργεί η αγορά. Είναι λίγο διαφορετικό, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι. Κάποιο όριο φυσικά που πρέπει δεν πρέπει να το κουβάτε, αλλά ίσα ίσα να το, να το χρησιμοποιείς. Να το αξιοποιείς. Και η κυρία νομίζω, συγγνώμη.